Καλημέρα, καλημέρα και ευχές για καλή χρονιά. Ευτυχισμένο το 2024 και ειρηνικό για όλους τους ανθρώπους, όπου κι αν πατούν στη γη, όσο κι αν αναπνέουν, όσο κι αν ελπίζουν. Το φετινό πρωτοχρονιάτικο παραμύθι στον 984 είναι ο Άι Βασίλης των Φτωχών. Τις φωνές τους δανείζουν ευγενικά για το πρωτοχρονιάτικο παραμύθι στον 984 η εξής: Ελπίδα, φτωχό παιδί του δρόμου, η Εύη Χαρακιανάκη. Πέτρος, φτωχό παιδί του δρόμου, ο Μάνος Δασκαλάκης. Άγγελος, φτωχό παιδί του δρόμου, Νίκος Αγγελίνος. Αλίκη, φτωχό παιδί του δρόμου, Μέρη Καριωτάκη. Χρήστος, παιδί του δημοτικού, Μπάμπη Σαβίδης. Δανάη, αδερφή του Χρήστου, Ράνια Μωραΐτη. Άι Βασιλής, ο Γιώργος Ψαρουλάκης. Πατέρας, Γιώργος Σαχίνης. Μητέρα, η Στέλλα Τερζάκη. Μίξη, μοντάζ, Παντελής Μπότσης. Πολύ κρύο κάνει απόψε, παιδιά. Τουρτουρίζω. Κι εγώ. Είμαστε γενιστικοί. Ξέρετε πως απόψε είναι η τελευταία βραδιά του χρόνου. Αν είναι έτσι, τότε αυτός ο χρόνος φεύγει θυμωμένος. Με ποιον, μαζί μας? Όχι και μαζί μας. Εμείς τι του κάναμε? Άλλοι μπορεί, εμείς τίποτα. Και να θέλαμε πού να προλάβουμε. Όλο το χρόνο πλένουμε τζάμια στα αυτοκίνητα και ο Άγγελος τρέχει με το βιολί. Πόσο τους ζηλεύω όταν μας κοιτάζουν μέσα από τα άνετα καθίσματά τους με τη ζεστασιά και τη μουσική τους. Πώς θα ήθελα κι εγώ να βρισκόμουν στη θέση τους. Μπορεί κάποτε να βρεθείς. Πού το ξέρεις? Δεν το ξέρω, αλλά δεν το πολύ πιστεύω. Εκείνοι είχαν κάποιους που τους βοήθησαν, ενώ εμείς δεν έχουμε κανέναν. Κι εγώ με το βιολί μου, σ' όσα σπίτια μου ανοίγουν την πόρτα, τι πλούτη βλέπω μέσα δεν λέγεται. Ντρέπομαι που είμαι τόσο φτωχός. Να μην τρέπεσαι καθόλου. Γιατί δεν φταίσαι εσύ γι' αυτό? Καλό είναι να μην τα σκεφτόμαστε αυτά τώρα. Είναι η τελευταία βραδιά του χρόνου απόψε και πρέπει να τη γιορτάσουμε. Μα πώς να τη γιορτάσουμε? Ποτέ δεν είχαμε μια χαρά. Ίσως να έχουμε στο μέλλον. Αύριο ξημερώνει μια καινούρια μέρα. Γιατί να απελπιζόμαστε? Και να θέλουμε να γιορτάσουμε, με τι να το κάνουμε? Δεν έχουμε παρά μόνο λίγο ψωμί. Γίνεται γιορτή μονάχα με ψωμί? Και με αυτό γίνεται, αρκεί να υπάρχει διάθεση. Ελάτε να καθίσουμε όλοι γύρω από τη φωτιά, να μοιραστούμε το ψωμί και τα παράπονά μας. Τι σκέφτεσαι, Αλίκη? Κάτι απλό, που ίσως γελάσετε όταν το ακούσετε. Πρώτα να τα ακούσουμε και ύστερα βλέπουμε. Να, σκέφτηκα. Αν ο χρόνος φεύγει απόψε και από την πατρίδα μου... Δεν το ξέρες. Ο χρόνος φεύγει από παντού την ίδια μέρα. Αυτό όμως πάει να πει πως βρίσκεται παντού. Δηλαδή πάνω σε όλη τη γη. Και τότε πως δεν μας πατάει? Φαίνεται πως είναι ελαφρύς. Ίσως κάνει δίαιτα. Ενώ εμείς δεν χρειαζόμαστε ούτε δίαιτα με ό,τι τρώμε. Πάντως εγώ δεν το καταλαβαίνω. Πως φεύγει έτσι δηλαδή? Ξαφνικά τα φορτώνει στα μάξι του και ξεκινάει? Μα τι λέτε τώρα? Άνθρωπος είναι ο χρόνος για να έχει αυτοκίνητο? Ε, τότε τι είναι? Μακάρι να ξέρα. Κανείς δεν τον έχει δει μέχρι τώρα για να ξέρει. Δηλαδή είναι αόρατο σαν τον αέρα? Ακριβώς. Εκείνο που ξέρω εγώ πάντως είναι πως φεύγοντας έχουμε μεγαλώσει όλοι ένα χρόνο. Αυτό είναι καλό ή κακό? Όπως το πάρει κανένας. Για τους μεγάλους είναι κακό, ενώ για τους μικρούς καλό. Εγώ πάντως θα του τα ψάλω του χρόνου. Για μας τίποτα καλό δεν άφησε φεύγοντας. Ούτε μια στέγη να μένουμε. Ένα ζεστό κρεβατάκι να κοιμόμαστε όπως τα υπόλοιπα παιδιά. Να μην παγούν τα πόδια μας. Δεν του ζητήσαμε πολλά. Μπορεί να τα άφησε για να τα φέρει ο καινούριος χρόνος. Ίσως ο Άι Βασίλης. Πιστεύεις τον Άι Βασίλη? Και βέβαια. Τον έχεις δει ποτέ σου? Τον έχω δει, αλλά σε φωτογραφία. Και ήταν αληθινός? Ε, τι ψεύτικος, αφού είχε και άσπρα γένια. Δηλαδή υπάρχει Άι Βασίλης? Εγώ είμαι σίγουρος. Κι εγώ το πιστεύω.
Λένε μάλιστα πως είναι ο προστάτης των φτωχών. Και τότε, γιατί δεν έρχεται ποτέ σε εμάς? Ίσως δεν βρίσκει το δρόμο. Άλλωστε πού να πρωτοπάει κι αυτός? Τα παιδιά που τον περιμένουν είναι τόσα πολλά και ο Άι Βασίλης μονάχα ένας. Τότε το δίκιο είναι να πηγαίνει σε αυτά τα παιδιά που τον έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, δηλαδή σε εμάς. Λέτε να έρθει? Αν έρθει, θα ήθελα να μου φέρει ένα βιβλίο που να έχει μέσα όλες τις χώρες του κόσμου. Να ταξιδεύω σε αυτές με τη φαντασία μου. Εγώ θέλω μια ωραία μπάλα να γίνω μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Και εγώ μια ωραία κούκλα σαν αυτήν που ονειρεύω με τα βράδια, με γαλάζια μάτια και ξανθά μαλλιά. Εσένα, Άγγελε, τι θέλεις να σου φέρει? Εμένα θα ήθελα να μου φέρει ένα ζευγάρι πατίνια, να τρέχω στους δρόμους παίζοντας βιολί. Καλά όλα αυτά που λέμε. Αλλά πώς θα ξέρει ο Άι Βασίλης τι δώρα θέλουμε να μας χαρίσει? Εγώ θα έλεγα να του γράψουμε σε ένα χαρτί για την ώρα που θα έρθει, μπορεί να κοιμόμαστε. Ναι. Για μισό λεπτό. Ο Άι Βασίλης ξέρει γράμματα? Και βέβαια, δεν άκουσες που λέει και στο ραβδί ακούμπησε να πει την αλφαβήτα? Δίκιο έχεις. Ποιος όμως θα το γράψει? Ο Άγγελος, ποιος άλλος? Είναι ο μόνος που ξέρει να γράφει. Εντάξει, δεν είμαι και καθηγητής. Φέρτε μου το χαρτόνι. Κάποτε, θυμάμαι όταν ζούσε ακόμα ο πατέρας μου, μου είχε φέρει ένα κόκκινο μπαλόνι και με αυτό παίζαμε όλες τις χριστουγεννιάτικες μέρες, ώσπου στο τέλος έσπασε και δεν φαντάζεστε πόσο στεναχωρήθηκα. Κι εγώ θυμάμαι ένα ξύλινο αυτοκινητάκι με γαλάζιες ρόδες. Έπαιζα με αυτό από το πρωί και το βράδυ το έβαζα δίπλα στο μαξιλάρι μου. Ας μη θυμούμαστε τις παλιές μέρες και μας βρει ο καινούριος χρόνος στεναχωρημένους. Δεν κάνει. Οι άνθρωποι πρέπει να ελπίζουν στο καλύτερο. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Συμφωνώ. Ελάτε εδώ. Βλέπετε εκείνο το αστέρι που λάμπει ψηλά στον ουρανό? Ναι, είναι πολύ φωτεινό. Ίσως είναι το αστέρι που οδήγησε τους τρεις μάγους στη φάνη του Χριστού. Έτσι έλαμπε και εκείνο. Και γιατί φωτίζει ακόμα τόσο πολύ, αφού τον βρήκαν τον Χριστούλη? Εκείνοι τον βρήκαν, αλλά πώς οι άνθρωποι δεν τον έχουν βρει ακόμα? Αν τον έβρισκαν, δεν θα υπήρχε αδικία και φτώχεια. Όλος ο κόσμος θα ήταν παράδεισος. Σωστά τα λες. Ίσως γι' αυτό λάμπει ακόμα τόσο πολύ το αστέρι. Γιατί πρέπει να θυμίζει στους ανθρώπους κάτι, την αγάπη και την συμπόνια που έχουν ξεχάσει. Εμείς, λοιπόν, ας πάρουμε δύναμη και ελπίδα από το χρυσαφένιο αστεράκι και ύστερα ας κοιμηθούμε. Και δεν θα περιμένουμε να υποδεχθούμε τον καινούριο χρόνο? Πώς να τον υποδεχτούμε, αφού είπαμε πως είναι αόρατος? Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε ούτε ρολόι για να δούμε τι ώρα θα αλλάξει ο χρόνος. Εσείς καλύτερα να κοιμηθείτε. Εγώ θα πάρω το βιολί μου να παίξω στα σπίτια των οικοκύριδων. Πιστεύω μια τέτοια νύχτα να μου ανοίγουν τις πόρτες τους. Πώς σε ζηλεύω. Κρίμα που δεν ξέρω βιολί. Αύριο όμως θα πεις και σε εμάς πώς τα περνούν αυτή τη νύχτα στα ζεστά του σπίτια. Θα φτιάχνουν ωραία γλυκά, φαντάζομαι. Θα έχουν στολίσει και χριστουγεννιάτικο δέντρο. Να είχαμε κι εμείς ένα. Με πολύχρωμα φωτάκια που αναβοσβήνουν και με ένα αστέρι στην κορυφή. Τι όμορφα που θα ήταν, ε? Το φαντάζεστε, θα ομόρφανε όλος ο δρόμος. Ποτέ δεν στόλισα χριστουγεννιάτικο δέντρο και το έχω καημό. Κι εγώ. Όμως τώρα σας αφήνω. Καληνύχτα και με το καλό καινούριος χρόνος. Καληνύχτα! Ας ξαπλώσουμε. Νιώθω μία κούραση. Από το πρωί στους δρόμους. Δεν σταματήσαμε καθόλου. Μα που βρέθηκα! Παιδάκια κοιμούνται στο δρόμο με αυτή την παγωνιά. Απίστευτο! Ποτέ δεν περίμενα πως ύστερα από τόσους αιώνες θα υπήρχαν ακόμα παιδιά που πεινάνε και δεν έχουν ένα σπίτι να μείνουν. Α, δεν θα τα αφήσω έτσι. Πρέπει να σκεφτώ τι μπορώ να κάνω για αυτά τα φτωχά παιδιά. Τι βλέπω? Κάτι μου γράφουν εδώ. Το ξέραν φαίνεται ότι θα περνούσα. Για να δω. Άγιε Βασίλη,
Φέρε μας, σε παρακαλούμε, αν μπορείς, μια κούκλα, μια μπάλα, ένα βιβλίο με τις χώρες του κόσμου και ένα ζευγάρι πατίνια. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Παράξενο. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν σχεδόν τίποτα και όμως μου ζητούν παιχνίδια. Πώς γίνεται? Η εξήγηση είναι πως τα παιδιά ζουν και με λιγότερα, αλλά χωρίς παιχνίδια δεν μπορούν να ζήσουν. Μαμά, πότε θα έρθει ο Άι Βασίλης? Τη νύχτα, αργά. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έρθει. Αυτά είναι παραμύθια. Τι λες, και τα δώρα ποιος τα φέρνει κάθε χρόνο? Η μαμά και ο μπαμπάς, κουτέ. Μόλις κοιμηθούμε πάνε και τα βάζουν κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και πού το ξέρεις εσύ, έξυπνη? Τους έχω δει κάποτε που τα άφησαν εκεί. Κι ύστερα το πρωί είπαν πως τα έφερε ο Άι Βασίλης. Μπορεί να τους τα έδωσε όταν κατέβηκε από το τζάκι. Αν κατέβαινε από το τζάκι, θα ήταν καπνισμένος. Ίσως και να είναι. Δεν τον έχεις δει για να ξέρεις. Μπαμπά, για πες μου, αλήθεια δεν έρχεται ο Άι Βασίλης? Ακούστε, παιδιά μου. Ο Άι Βασίλης είναι πια γέροντας. Και επειδή η απόσταση είναι μεγάλη και κουραστική, μερικές φορές μπορεί να μην έρχεται. Άρα έρχεται. Άρα δεν έρχεται. Εσύ τι γνώμη έχεις, μαμά? Εγώ νομίζω πως ο Άι Βασίλης έρχεται μόνο για αυτούς που τον πιστεύουν. Ενώ για αυτούς που δεν τον πιστεύουν, δεν έρχεται. Επομένως, για σένα δεν έρχεται. Αν είναι έτσι, τότε να τον πιστέψω κι εγώ. Πάντοτε είσαι συμφεροντολόγα. Κανονικά εσένα δεν πρέπει να σου φέρει τίποτα για όσα λες. Για πείτε μου τώρα, τι δώρα θέλετε να σας φέρει ο Άι Βασίλης? Εγώ θα ήθελα κάτι πρωτότυπο, που θα με ευχαριστήσει πολύ, γιατί τα έχω βαρεθεί όλα. Γι' αυτό έχετε όλα τα κουτιά στην αποθήκη με τα παλιά παιχνίδια. Δηλαδή, ποιο θα ήταν αυτό το πρωτότυπο παιχνίδι? Έχεις κάτι στο μυαλό σου? Δεν ξέρω, ίσως μια κούκλα που να διαβάζει και να γράφει. Για να σου κάνει τα μαθήματα, πονηρή, ας κάνει και αυτή καμιά δουλειά. Εσύ, αγόρι μου, τι δώρο θα ζητούσες από τον Άι Βασίλη? Εγώ θα ήθελα ένα ελικόπτερο που θα πετάει πάνω από την Αθήνα και κάνει ένα παιχνιδάκι για τον υπολογιστή. Δηλαδή, τίποτα δεν ζητάτε, βλέπω, Και πού να τα βρει, βρε, ο Άι Βασίλης όλα αυτά? Τι νομίζετε πως έχει, βιομηχανία παιχνιδιών? Αν θέλει να δίνει χαρά στα παιδιά, έχει υποχρέωση να τα βρει. Θα δούμε. Αν είστε και καλά παιδιά, μπορεί κάτι να σας φέρει. Καθίστε τώρα εδώ ήσυχα και εγώ πηγαίνω να φτιάξω τη βασιλόπιτα. Να περιμένουμε τον καινούριο χρόνο. Μαμά, να έρθω να σε βοηθήσω? Όχι, γιατί θέλεις να δεις που θα βάλει το φλουρί. Έτσι κι αλλιώς εγώ θα το βρω. Είμαι τυχεράκιας. Αφού τρως όλη τη βασιλόπιτα, βέβαια. Μαμά, το κουδούνι. Να ανοίξω? Εγώ θα ανοίξω. Δεν είπαμε πως δεν ανοίγουν τα παιδιά? Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Ο Άι Βασίλης! Επιτρέπετε να μπω στο σπιτικό σας? Και βέβαια, καλωσορίσατε. Μεγάλη μας τιμή. Όπως βλέπετε, παιδιά, δεν σας ξέχασα. Αυτά να τα ακούει η αδερφή μου. Ελάτε, καθίστε. Να σας προσφέρουμε ένα ζεστό. Θα είστε κουρασμένος. Στην ηλικία μου, με τόσο ταξίδι. Έρχεστε από μακριά? Δεν ξέρεις ότι έρχεται από την Κεσαρία? Τι μαθαίνεις στο σχολείο? Να, εδώ καθίστε. Να είστε καλά. Είστε φιλόξενοι άνθρωποι. Άι Βασίλη, να σας ρωτήσω κάτι. Ευχαρίστως. Ό,τι θέλετε, παιδιά μου. Να, έχω μια απορία. Είστε ο πραγματικός Άι Βασίλης? Γιατί υπάρχουν πολλοί που ντύνονται έτσι. Δικαιολογημένα με ρωτάς. Θα σου απαντήσω αμέσως. Αν όσοι ντύνονται με τιμούν, τότε δεν πειράζει. Αλλιώς πρέπει να ξεχωρίζετε τους καλούς. Εσείς πάντως είσαστε καλός. Μας φέρατε και δώρα. Δεν είναι έτσι? Βλέπω το σακούλι σας γεμάτο. Μπορεί να μας φέρατε αυτό που θέλαμε. Δηλαδή, ποια? Για να ακούσω. Εμένα ένα ελικόπτερο που πετάει. Και εμένα μια κούκλα που να γράφει και να διαβάζει. Α, λυπάμαι, παιδιά μου. Αλλά αυτά τα παιχνίδια δεν τα έχω. Και από ό,τι καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να τα βρω. Κρίμα.
Πόσο λυπάμαι! Δεν μου λέτε, παιδιά. Αλήθεια, θα γινόσασταν ευτυχισμένοι με αυτά τα παιχνίδια? Ναι, πολύ! Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Έχετε άλλα παιχνίδια? Πολλά! Και πού τα έχετε? Στην αποθήκη, μέσα στα κουτιά. Τι, γιατί τα έχετε εκεί? Απλά γιατί τα έχουμε βαρεθεί. Στην αρχή παίζουμε λίγο, αλλά γρήγορα τα βαριόμαστε. Και τότε τα πετάτε, ε? Τι να κάνουμε, αφού δεν μας είναι πια χρήσιμα. Δεν είναι χρήσιμα σε εσάς. Σε κάποιον άλλον όμως μπορεί. Μα ποιος είναι τέτοια ώρα? Να το ανοίξουμε. Μια τέτοια βραδιά νομίζω πως πρέπει να ανοίγετε την πόρτα σας σε όποιον έχει ανάγκη. Έχετε δίκιο, πηγαίνω να ανοίξω. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Να σας παίξω κάτι με το βιολί μου? Ναι, γιατί όχι, πέρας. Θαυμάσια! Μα πού έμαθες να παίζεις τόσο ωραία, παιδί μου? Από μόνος μου, παππού. Και πού βρήκες το βιολί? Μου το χάρισε ένας καλός άνθρωπος για να βγάζω το ψωμί μου. Μ' αυτό βγάζεις το ψωμί σου? Ναι, μ' αυτό. Δεν έχεις γονείς να σε προσέχουν? Όχι, δεν τους γνώρισα ποτέ. Και τώρα που μένεις? Στη γωνιά κάποιου δρόμου. Κοιμάμαι πάνω στα χαρτόνια μαζί με κάποιους φίλους μου που καθαρίζουν αυτοκίνητα στα φανάρια. Και δεν έχετε ούτε παιχνίδια? Τίποτα δεν έχουμε. Τι κρίμα, δεν σας έφερε ο Αϊ-Βασίλης? Δεν ξέρω, γιατί δεν ήμουν εκεί. Εσείς είσαστε τα παιδάκια που μου ζητήσατε την μπάλα, την κούκλα, το βιβλίο και τα πατίνια? Ναι, μα πώς το ξέρετε? Όλα τα ξέρει ο Αϊ-Βασίλης. Και θα γίνετε ευτυχισμένοι αν τα αποκτήσετε. Έτσι νομίζω. Αν ξέρατε πόση λαχτάρα έχουμε για αυτά τα παιχνίδια, κάθε βράδυ τα ονειρευόμαστε. Αλήθεια? Και εμείς τα έχουμε πεταμένα στην αποθήκη. Κι ούτε που τους δίνουμε σημασία. Νομίζω πως ήρθε η ώρα που πρέπει να τα δώσετε, γιατί θα φανούν κάπου πολύ χρήσιμα. Δηλαδή? Να, δεν λέγατε πως τα βαρεθήκατε και δεν ξέρετε τι να τα κάνετε? Ευκαιρία είναι να τα δώσετε κάπου που θα πιάσουν τόπο. Δηλαδή στους μικρούς μας φίλους που τόσο τα λαχταρούν. Με όλη μας την καρδιά. Άλλωστε ο Χριστός είπε πως όποιος έχει δύο χιτώνες να δίνει τον ένα στον άλλο. Το μάθαμε στα θρησκευτικά. Ειδικά τις μέρες αυτές των Χριστουγέννων. Γιατί όχι και όλο το χρόνο? Μπράβο, παιδιά. Εσείς κάτι κάνατε. Πρέπει να κάνουμε όμως και εμείς κάτι. Για την ψυχή μας. Εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι καλύτερο. Να φιλοξενήσετε στο σπίτι σας αυτό το παιδάκι, να νιώσει λίγη ζεστασιά μέχρι να βρεθεί κάποια άλλη στέγη. Πάντα ήθελα να έχω έναν αδερφό, αλλά δεν περίμενα να μου τον φέρει ο Αϊ-Βασίλης. Τώρα που σου τον έφερε, θα τον κρατήσουμε κοντά μας. Το ξέρα πως δεν έκανα λάθος στο σπίτι που ήρθα. Να είστε ευλογημένοι. Να σας πω κάτι, Αϊ-Βασίλη. Δεν στεναχωρήθηκα καθόλου που δεν μας φέρατε τα παιχνίδια που θέλαμε. Αντίθετα, είμαστε ευτυχισμένοι που θα δώσουμε χαρά σε κάποια άλλα παιδιά. Να πω και κάτι ακόμα. Δεν με νοιάζει αν είστε ο πραγματικός Αϊ-Βασίλης, αφού έχετε τόση καλοσύνη και αγάπη για τους φτωχούς. Είναι σαν να είσαστε. Σας ευχαριστώ. Και τώρα πηγαίνετε να φέρετε τα παιχνίδια και ο μικρός σας αδερφός θα μας οδηγήσει στο δρόμο που μένουν τα παιδάκια. Παιδιά, ξυπνήστε! Παιδιά, ξυπνήστε! Η αστυνομία! Ποια αστυνομία? Ο Αϊ-Βασίλης είναι! Μη μας κοροϊδεύεις! Καθόλου! Τώρα θα δείτε! Ο Αϊ-Βασίλης! Και τα παιδιά του! Είναι αλήθεια τον βλέπουμε στο όνειρό μας? Αλήθεια είναι, αλλά δεν έχει δικά του παιδιά, γιατί όλα τα παιδιά είναι παιδιά του. Κι ύστερα, από απόψε ο Χρήστος και η Δανάη είναι πια τα αδέρφια μου. Με πήραν να ζήσουμε μαζί στο σπίτι τους. Τι ωραία! Μη στεναχωριέστε. Και για σας σύντομα κάτι θα κάνω. Εμείς για απόψε σας φέραμε τα παιχνίδια που ζητήσατε. Ορίστε, ποιος ζήτησε την μπάλα? Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα θα γίνω ποδοσφαιριστής. Την κούκλα? Εγώ! Τι όμορφη που είναι! Ποτέ μου δεν ξαναείδα ομορφότερη κούκλα. Ορίστε και το βιβλίο με τις χώρες του κόσμου. Τα πατίνια τα δώσαμε στον Άγγελο.
Είστε ευχαριστημένοι τώρα? Πολύ, σε ευχαριστούμε, Άι Βασίλη. Τώρα νιώθουμε κι εμείς όπως τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι η ωραιότερη πρωτοχρονιά η απόψινη. Γι' αυτό πρέπει να τη γιορτάσουμε. Να, άναψαν τα φώτα. Έρχεται ο καινούριος χρόνος. Ελάτε να τον υποδεχτούμε με τραγούδια. Εμένα θα μου επιτρέψετε να φύγω, γιατί έχω πολύ δρόμο ακόμα και πολλά παιδιά να επισκεφθώ. Στο καλό, Άι Βασίλη, στο καλό! Σε ευχαριστούμε για όλα! Και εμείς θα θυμόμαστε πάντα το καλό που μας έκανες. Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά, και του χωρισμού ο πόνος ας κοιμάται στην καρδιά. Τρίγωνα καλά τα στορπίσαν παντού, κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. Τρίγωνα καλάντα μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Γέρε χρόνε φύγε τώρα, πάει δική σου η σειρά, ήρθω νέος με τα δώρα, με τραγούδια με χαρά. Αστροφωτεινό, θα βγει γιορτινό, μήνυμα να φέρει από τον ουρανό, πως ένας Θεός τόσο ταπεινός της αγάπης ήρθε να φέρει τα γιοφως. Τρίγωνα καλά τα σκορπίσα παντού, κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. Τρίγωνα καλά τα μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Και του χρόνου! Φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, τις θερμότερες ευχές από τον 984 για το 2024 που σε λίγο φτάνει.